αλλάξουμε θέμα, ατμόσφαιρα και θα μεταφερθούμε κάπου αλλού. Θα ακούσουμε ένα πολύ όμορφο ηχητικό ντοκουμέντο πραγματικά. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε πριν από μερικά χρόνια στην Νότιο-Ανατολική Ασία, όταν εκεί κοντά στις ημέρες των Χριστουγέννων ο μεγάλος σεισμός προκάλεσε τα τεράστια παλιρροϊκά κύματα, τα τσουνάμι, που έπληξαν και ισοπαίδωσαν μεγάλες περιοχές, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στο πέρασμά τους, κατεστραμμένοι γη, άστεγους, δυστυχισμένους, φτωχούς. Τότε, στην μακρινή Ταϊλάνδη, υπήρχε ένας Έλληνας που έζησε αυτήν την συγκλονιστική καταστροφή. Θεωρητικά, θα έπρεπε και αυτός να συναριθμείται στις εκατοντάδες χιλιάδες των νεκρών. Όμως, για έναν λόγο τον οποίο θα ακούσουμε τον ίδιο να μας εξηγεί, είναι ζωντανός. Δεν έπαθε το παραμικρό και ας βρέθηκε λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα από την παραλία στην οποία στεκόταν. Το 2006, το Σεπτέμβριο, έγινε στον Πειραιά μια έκθεση φωτογραφίας από όσα είχαν συμβεί τότε στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Την είχε διοργανώσει η Ιερά Μητρόπολης Χονγκ Κονγκ και από Ανατολής. Τότε, ειδικά για την έκθεση αυτή, είχε ταξιδέψει από το Λονδίνο, όπου μένει μόνιμα, ο Νίκος Τσαρμόπουλος. Το τι έζησε εκείνη την φοβερή ώρα, το περιέγραψε μπροστά στους επισκέπτες της έκθεσης. Τότε το είχαμε καταγράψει. Αξίζει να το ακούσουμε και όλοι μαζί να συγκλονιστούμε από αυτήν την μοναδική μαρτυρία. Σεβασμιότατε κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι καθώς ταξίδευα για να έρθω εδώ στον Πειραιά, προσπαθούσα να γράψω 5 κουβέντες για να σας πω και ειλικρινά δεν μπορούσα να διαλέξω τι από όλα αυτά τα οποία έχω ζήσει θα μπορούσα να πω μέσα σε 1-2 λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ταϊλάνδη και προσωπικά τον τέος πρέσβη, τον κύριο Χισκάκη, καθώς επίσης και την Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ, διότι τις δύσκολες ώρες όχι μόνο έτρεξαν άμεσα να επικοινωνήσουν με την οικογένειά μου, να επικοινωνήσουν με τους γιατρούς, να παρακολουθήσουν την πορεία της υγείας μου, διότι ήμουν τραυματισμένος και χρειάστηκε κάποια εγχείρηση. Αλλά και προσωπικά τον Πάτερ Κωνσταντίνο, ο οποίος άλλαξε τελείως το πρόγραμμά του για να με επισκέπτεται καθημερινά, να μου δώσει ψυχολογική στήριξη τις ημέρες εκείνες στις οποίες προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω πώς μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας είχα χάσει ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο μέσα από τα χέρια μου κυριολεκτικά και να συνειδητοποιήσω πώς βγήκα ζωντανός μέσα από αυτή την καταστροφή. Και θα ήθελα να σας πω μόνο μία κουβέντα σχετικά με το θέμα αυτό, διότι είναι πραγματικά τόσο πολλά τα οποία συνέβησαν μέσα σε 10-15 λεπτά, τα οποία θα έπαιρνε ώρες να σας περιγράφω. Θα σας πω ότι αφότου με πήρε το νερό και αφότου βγήκα για πρώτη φορά στην επιφάνεια, κοίταξα αριστερά μου και δεξιά μου ψάχνοντας να βρω άλλον έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει βγει στην επιφάνεια και απλά να βρω έναν άνθρωπο κάτι να πω, μια κουβέντα. Το νερό με παρέσερνε, δεν είδα κανέναν. Γνώριζα ότι σε όλη την παραλία υπήρχαν 6.000 κρεβάτια και το μυαλό μου πήγε στα παιδιά, στα μωρά, στις οικογένειες που γνώριζα ότι μέναν στα ξενοδοχεία. Έφερα στη μνήμη μου έναν δάσκαλο, έναν καθηγητή της πρώτης λυκείου, ιερέα,
δίδασκε θρησκευτικά, ο οποίος είπε, παιδιά, εάν κάποια στιγμή έρθετε στο σημείο που κινδυνεύσει η ζωή σας, να κάνετε το σταυρό σας, να προσευχηθείτε και να μην φοβηθείτε τίποτα. Αυτό και έκανα. Έκανα το σταυρό μου. Και πώς αυτό άλλαξε την συνέχεια, δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, διότι βρήκα μια ψυχική ηρεμία. Εκεί που αισθανόμουν τον πανικό, ηρέμησα. Το σώμα και το πνεύμα ηρέμησε. Και όση ώρα βρισκόμουν κάτω από το νερό, δεν μπορώ να σας πω πόση ώρα βρισκόμουν κάτω από το νερό, διότι κάποια στιγμή έχασα τις αισθήσεις μου κάτω από το νερό. Και ξύπνησα αρκετή ώρα μετά και ήμουν ακόμη κάτω από το νερό και ήμουν ζωντανός. Και δεν αισθανόμουν την πίεση στους πνεύμονες που αισθάνεται κάποιος ο οποίος του τελειώνει το οξυγόνο. Δεν αισθανόμουν κανένα άγχος. Δεν αισθανόμουν καμία βιασύνη να βγω από το νερό. Η προσευχή με είχε φέρει σε μια κατάσταση στην οποία είχα την υπομονή είτε να φύγω από τη ζωή με μια γαλήνη, είτε να κολυμπήσω να ξαναβγω στην επιφάνεια και να σωθώ. Αυτό και έγινε. Πέρασαν 10-15 λεπτά μαρτυρικά, κυριολεκτικά από πλευράς διαδικασίας, αλλά όλη αυτή την ώρα η προσευχή με βοήθησε να βρω την ηρεμία μου, να βρω την ψυχραιμία μου και να αντέξω μέχρι που το νερό με έφερε μέσα σε ένα δάσος, όπου πιάστηκα σε ένα δέντρο και σώθηκα. Ήμουν 3 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή από όπου με είχε πάρει το νερό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά η μαρτυρία του Νίκου Τσαρμόπουλου που είχε βρεθεί το 2006 στην Ελλάδα, στην έκθεση που είχε κάνει τότε η Ιερά Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ και από Ανατολής, με αφορμή τις τραγικές στιγμές του τσουνάμι, αυτού που έπληξε την περιοχή εκείνη τότε με τις πολλές χιλιάδες θυμάτων. Ακούσαμε τον τρόπο με τον οποίο ο Νίκος διασώθηκε και είχαμε την ευκαιρία να αισθανθούμε κι εμείς την δική του αγωνία και δύναμη και να δοξάσουμε τον Θεό που επιτρέπει ακόμα και στις δυσκολότερες στιγμές να γίνονται μεγάλα θαύματα. Η δύναμη του Σταυρού είναι μεγάλη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε.